centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας κύριε Αντσούλη. Τι κάνετε? Καλά. Πριν πάμε στο θέμα μας που είναι ό,τι έγινε τις τελευταίες μέρες και γύρω από τις πανεπιστημιακές σχολές και ειδικά της Καστοριάς, επειδή σε λίγο θα έχουμε και ένα σχηματισμό, θέλω να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια. Αν πραγματικά έχετε μια εξήγηση γιατί καμία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μετά το 90 και τον Κώστα Σημειοφορίδη δεν υφουργοποίησε ή υπουργοποίησε κάποιον από τους βουλευτές της Καστοριάς, και δεύτερον, αν αισθάνεστε κι εσείς ο ίδιος έτοιμος για μια τέτοια θέση με τη στάση σας, με το έργο σας, με την πορεία σας, αν πιστεύετε ότι δικαιούστε πραγματικά μια τέτοια κυβερνητική θέση. Κύριε Νατσούλη, είναι έτσι όπως το λέτε πάνω σε αυτό, μια και είμαστε 15 λεπτά πριν από την πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του ανασχηματισμού. Ναι. Το ιστορικό της υπόθεσης, δηλαδή το ότι έχει να γίνει υπουργός από τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Ή υφυπουργός, δεν είναι, αλλά είναι θέση κυβερνητική. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς μια ανάλυση ή μια ερμηνεία. Να κάνει μια διαδρομή τόσα χρόνια πίσω. Θα μπορούσε να είχε συμβεί. Εξάλλου τα κυβερνητικά σχήματα, κακώς για μένα, όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ μελή. Αλλά φυσικά έχουν κυβερνήσει αρκετοί πρωθυπουργοί σε όλη αυτή την δρέκοντα αιτία. Από εκεί πέρα, τώρα όταν το ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο, ναι, εξυπακούεται ότι η εντολή που έχω από τους πολίτες της Καστοριάς είναι να κάνω όσο μπορώ καλύτερα τα καθήκοντά μου σαν βουλευτής. Αυτή είναι η λαϊκή εντολή και αυτό προσπαθώ να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί πέρα, η συμμετοχή στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι απόφαση κάθε φορά του Πρωθυπουργού. Σωστό όμως, σωστό προσωπικά όμως, ανθρώπινα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα θέλατε μια. Μπορεί να μου πείτε ότι μαρκεί να είμαι βουλευτής. Και αυτό μια απάντηση. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι εφόσον έκρινε έτσι ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ότι πιστεύω ότι έχω τις δυνατότητες σε κάποιο τομέα να προσφέρω στην κυβέρνηση σε επίπεδο Ελλάδος πλέον. Θα αυτό θέλατε λοιπόν να γίνετε και. Θα θέλατε να είστε σε κάποια κυβερνητική θέση, αυτό μας λέτε. Ναι, θα μπορούσα να είμαι. Ναι. Σαφώς. Αισθάνομαι ότι έχω τις δυνατότητες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία για το τέταρτο που απομένει. Όχι, όχι, κανένας. Νομίζω ίσως να ξέρουν μόνο όσοι υπουργοποιούνται. Αυτό, ναι, αλλά θα περιμένουμε, κάτι λοιπόν, άλλο δεν γνωρίζω. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Γιατί φαίνεται ότι η ανάρτησή σας ότι είστε ευχαριστημένος από τον αριθμό των εισακτέων στην Καστοριά, φαίνεται ότι προκάλεσε ποικίλα σχόλια και ειδικά στα social media, αν τα έχετε δει. Είναι 320 λιγότεροι από πέρσι, κύριε Τσικαλάκη, και αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Γι' αυτό και κάνει αίσθηση η δήλωσή σας ότι είστε ικανοποιημένος. Φαντάζομαι ότι αδιαμφισβήτητα θα παραδεχθείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια εγώ και η Νέα Δημοκρατία στο θέμα της παιδείας λέμε σταθερά τα ίδια πράγματα. Δεν λέμε άλλα πράγματα πριν τις εκλογές, άλλα πράγματα αμέσως μετά τις εκλογές, άλλα πράγματα δύο χρόνια μετά τις εκλογές. Πάντοτε λοιπόν εγώ στην μακροχρόνια διαδρομή μου, την πολιτική, έλεγα ότι θέλουμε επίπεδο σπουδών υψηλό, ότι τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα, αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα, ότι σαφώς και στην Καστοριά πρέπει να διατηρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτά που έχουμε. Από την άλλη μεριά φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ήταν ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, ενώ ο αριθμός των αποφύτων των λυκείων μειώνεται δραματικά λόγω του γνωστού δημογραφικού προβλήματος που έχουμε, και βλέπετε ότι στο νομό Καστοριάς έχουμε και συγχωνεύσεις σχολείων, ακόμη και μέσα στην πόλη. Από την άλλη, είχαμε πανεπιστημιακές σχολές ή πρώην ΤΕΗ, που τώρα όλα έγιναν πανεπιστήμια, σε 70 πόλεις όλη την Ελλάδα. Κάτι που το λέγαμε και η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά, ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Αυτό είναι η μία παραδοχή. Από εκεί πέρα, επί του συγκεκριμένου, το Υπουργείο Παιδείας έφερε αρκετό νομοθετικό έργο για πολλά επίπεδα της παιδείας, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, επαγγελματική εκπαίδευση.
υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι δεν μπορεί να έχουμε φοιτητές που να εισάγονται στα πανεπιστήμια με ένα και με δύο και με τρία. Εδώ αυτή τη θεωρία την καταρρύπτει. Θεωρία, και, ναι, να το πω λίγο σε αυτό το σημείο. Την καταρρύπτει η κυρία Ζαχαρούλα Καλογυράτου, που είναι καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Κοσμήτρο Σχολής Θετικών Επιστημών εδώ στο δικό μας πανεπιστήμιο. Η σημερινή εικόνα μιλάει για το μαθηματικό, αδικεί το τμήμα και καθόλου δεν οφείλεται σε προχειρότητα στη λειτουργία του. Εδώ απαντάει η έμεση και σε αυτό που είπα. Εγώ είπα προχειρότητα στην ίδρυση. Εγώ μίλησα για προχειρότητα στην ίδρυση. Όχι αυτό στη αποδεικνύεται, και λέει, και από το ότι σε αντίστοιχη θέση βρέθηκαν τμήματα με ιστορία πολλών ετών, καθώς και από τις γνώμες των φοιτητών που το αγάπησαν όπως και την πόλη της Καστοριάς. Ωραία όλα αυτά. Ωραία όλα αυτά. Καταρχάς, και έχει και αναλυτικά στοιχεία, για το ότι δεν είναι ένα, δύο και τρία αυτοί που περνούσαν οι 100 πέρσι εδώ στην Καστοριά. Λέμε για τη βάση, για τις κατώτερες βάσεις. Για το γεγονός ότι καταγράψαμε σαν κυβέρνηση ότι τουλάχιστον το 30%, από τη μια μεριά τουλάχιστον το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτούσε ποτέ, άρα γίνονταν αιώνιοι φοιτητές ή φοιτητοπατέρες, από τη μια μεριά, και από την άλλη έχουμε το τραγικό φαινόμενο των στρατιών, των στρατιές ολόκληρες ανέργων πτυχιούχων, οι οποίοι χάνουν τα καλύτερα τους χρόνια να τελειώσουν κάποιες σχολές είτε αμφισβητούμενου επίπεδου, είτε κυρίως εμπράκτος καμίας επαγγελματικής προοπτικής. Επομένως, θέλαμε να κάνουμε ένα σημάζεμα σε όλα αυτά. Και είχα πει και εγώ προεκλογικά για τον ομό Καστοριάς. Προεκλογικά είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ότι το τμήμα θα το στηρίξετε και μάλιστα θα το αναβαθμίσετε. Είχα πει λοιπόν ότι μακάρι να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και με βάση τα δεδομένα, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία τη δεκαετία του 2000 που ξανακυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή, ήταν η βάση απόλυτα στο 10. Τώρα είχαν τη δυνατότητα, δώσαμε περισσότερη αυτονομία στο πανεπιστήμιο, να επιλέξουν τα πανεπιστήμια συν πλην 2 από τη βάση. Και έτσι βλέπουμε ότι στα τμήματα της Καστοριάς οι φοιτητές έχουν πάνω από 8-8,5 οι τελευταίοι που εισήλθαν. Κάποιοι έχουν πολύ περισσότερο. Και σε όλη την Ελλάδα κανείς δεν μπήκε σε πανεπιστήμιο με το 7. Άρα λοιπόν ούτε στο 1-2 είμαστε, πετύχαμε το στόχο να μην έχουμε εισακταίους που δίνουν λευκή κόλλα στις εξετάσεις. Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, βάλαμε νερό στο κρασί, δώσαμε τη δυνατότητα τα πανεπιστήμια να κάνουν μια αυξομοίωση κατά το δοκούν, κατά την κρίση τους. Και έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι από τις θέσεις στα τμήματα πληροφορικής και οικονομικό έχουμε 100% κάλυψη. Από τις θέσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο, 100% κάλυψη. Όσον αφορά το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, η κάλυψη είναι περίπου στο 35-40%, αλλά έτσι δημιουργείται... Πολύ πιο κάτω και από το μισό. Δημιουργείται όμως μια τάξη επαρκέστατη για πολύ καλό επίπεδο σπουδών και δημιουργείται το θέμα... Μα το μαθηματικό που το ξέραμε ότι θα υπάρχει, το λέγαμε ότι ξέραμε ότι κάποια τμήματα δεν θα μπορέσουν να έχουν φοιτητές στο πρώτο έτος και έτσι αποδείχθηκε ότι το μαθηματικό που όταν το ίδρυσαν τελείως πρόχειρα. Ναι, γιατί... πρόχειρα, αλλά είχε το πρόχειρα ετοιμασμένο είχε 100 εισαγόμενους πέρσι. Μα δεν είναι θέμα πόσους είχε, δεν με ενδιαφέρει πόσους εισαγόμενους είχε κύριε Νατσούλη. Είχε έναν μόνο καθηγητή όταν ξεκίνησε, δεν ιδρύει πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακή σχολή με ένα καθηγητή. Είναι ντροπή αυτό. Δηλαδή μετά με ηρωικές προσπάθειες άλλων καθηγητών διπλανών σχολών, όπως της κυρίας Καλογεράτου που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ή και κάποιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους μεταπτυχιακού, που χρησιμοποιούσαν σαν διδάσκοντες. Δεν μπορεί να μιλάμε το 2021 που θέλουμε να κάνουμε άλματα μπροστά για τμήματα που ξεκινάνε με έναν καθηγητή, καθηγητικής βαθμίδας. Για να το σχηματοποιήσουμε, κύριε Τζιγκαλάκια, συνεχίζετε να επιμένετε στη δήλωση ότι είστε ικανοποιημένος από τους 300 λιγότερους? Με βάση τα προσδοκόμενα εξέφρασα την ικανοποίησή μου. Δεν πανηγύρισα κιόλας, αλλά από τη στιγμή που από τις 4 σχολές, γιατί μία ούτως ή άλλως το περιμέναμε το μαθηματικό ότι θα έχει πρόβλημα, όπως θα είχαν πρόβλημα και τα άλλα που κόπτονταν οι προηγούμενοι κυβερνώντες ότι τα ίδρυσαν. Τι τα ίδρυσαν, 3 μήνες πριν τις εκλογές? Ας σταματήσει επιτέλους η κοροϊδία στη νέα γενιά. Αυτές οι λογικές σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα της κακής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, οδήγησαν στις στρατιές των ανέργων. Το ΠΑΣΟΚ τις έφερε τις σχολές στην Καστοριά, κύριε Τζιγκαλάκια. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε ούτε μία σχολή. Οι σχολές που έφερε το ΠΑΣΟΚ,
Τότε όταν έβρεχε σχολές όλη την Ελλάδα, εμείς πάλι... Τις έφερε τις σχολές, η Νέα Δημοκρατία τις έδιωγνε, ένα παράξενο πράγμα. Εμείς πάλι κρατούσαμε ομπρέλα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τίποτα, δεν έφερε εκείνα τα χρόνια κάποια πανεπιστημιακή σχολή, έφερε κάποια τμήματα ΤΕΗ που τότε σε επίπεδο πανελλήνια θεωρούνταν όσον αφορά το κύρος και την εμβέλεια κάτω του μέσου όρου. Άλλο αν με προσπάθειες των φοιτητών και κυρίως των διδασκόντων κράτησαν πολύ καλό επίπεδο και στις αξιολογήσεις που έγιναν παίρναν πολύ καλούς βαθμούς από εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα τρία τμήματα αυτά έχουν ένα πολύ καλό κύρος στην Ελλάδα και κάποιο από αυτά και στο εξωτερικό με μεταπτυχιακά που δίνει σε συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν για φυσικό αέριο και όλα αυτά. Όμως, να λέμε πλήρως την αλήθεια. Ωραία, και την αρχιτεκτονική να είχαμε όμως και γινόταν ένα θαύμα και την ξαναπέρναμε, θα είχαμε μηδέν εισακταίως αυτή τη στιγμή. Όπως είχε το ιστορικό τμήμα αρχιτεκτονικής λοιπόν, της Ξάνθης. Για τη σωτηρία κάτι της λάθος γίνεται μας, με το σύστημα, κύριε Τσικαλάκη. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά παράξενα. Ξέρετε. Για τη σωτηρία του τόπου από πλευράς δημογραφικής και οικονομικής να αναζητήσουμε άλλες διεξόδους και αυτό κάνουμε. Ναι, αυτό προσέξτε, κάνουμε μισό λεπτάκι, μην το περάσουμε λίγο αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια επένδυσαν πάρα πολύ σύντομοι πολίτες μας. Είτε να ανακαινήσουν διαμερίσματα, είτε να φτιάξουν καινούργια σπίτια με διαμερίσματα, είτε να εκμεταλλευτούν χώρους που τους είχαν εκμετάλλευτους. Ξόδεψαν λοιπόν χρήματα οι συμπολίτες μας, επένδυσαν πάνω σε αυτό που λέμε φοιτητές στην Καστοριά και σήμερα βλέπουν να χάνουν τον έναν φοιτητή μετά τον άλλον και όλες αυτές οι επενδύσεις που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια να μην ξέρουν τι να κάνουν, ναι. Να πληρώνουν μόνο έμφυα αυτό, για άδεια σπίτια. Η έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας πάνω στη... βασιζόμενοι πάνω στη στέγη που θα χρειάζονταν οι φοιτητές. Έχει αντίκτυπο στο νομό, κύριε Τσικαλάκη. Μετατρέποντας είτε υπόγεια είτε σοφίτες σε φοιτητικές στέγες. Και από την άλλη μεριά, από την εποχή της γυψοσανίδας, να σας πω εγώ, μέχρι τα καινούργια διαμερίσματα που έγιναν για φοιτητές. Και παίρνοντας και δάνεια ακόμη για να κτίσουν οικοδομές. Ξέρετε, εδώ πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα που εννοείται ο καθένας όταν κάνει κάποιες κινήσεις, εννοείται παίρνει και τα ρίσκα του. Κάποια στιγμή ποντάρει και του βγαίνει η επένδυση που κάνει επειδή έχει αξιοποίηση αυτό που έκανε, κάποιες φορές δεν του βγαίνει. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι αναλύσεις οικονομικής στρατηγικής που ακολουθεί ο καθένας σαν πολίτης, σαν άμα θέλετε επιχειρηματίας ή οτιδήποτε. Θέλω να πω όμως αυτό ότι και η Νέα Δημοκρατία σταθερά και εγώ στην Καστοριά τα ίδια πράγματα λέω εδώ και χρόνια, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Ναι, το εχθές ήταν εδώ μαζί μας και η κυρία Τελιγερδού, η συνάδελφός σας. Μας είπε εκτός των άλλων, διαβάσατε και την ανάρτησή της φυσικά. Ντροπή στον κύριο Τσικαλάκη, συγχαρητήρια σε όσους πέρασαν. Επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς όσον αφορά την ντροπή, όσον αφορά τα συγχαρητήρια. Εννοείται, όπως είπα στο μήνυμά μου, συγχαίρω αυτούς που πέτυχαν και σε αυτούς που δεν είναι φέτος τους επιτυχώντες, είτε θα ξαναπροσπαθήσουν, είτε θα βρουν άλλες διεξόδους στη ζωή. Και η διέξοδος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση είναι μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ναι, κάναμε πολύ μεγάλα βήματα. Δολοφόνο εντός εισαγωγικών την κυρία Κεραμέως του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θεωρεί προκλητικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τελεγιορίδου ξέρουμε πολύ καλά με τις πολιτικές τους που οδήγησαν την Ελλάδα. Επομένως, έχουμε να απαντήσουμε, να απολογηθούμε. Όχι, να το ολοκληρώσω όλο και απαντάτε συνολικά. Ενώ χαρακτηρίζει προκλητικό την ώρα που στην Ελλάδα υπάρχει όλη αυτή η ερημοποίηση των περιφερειακών κυρίως ιδρυμάτων. Με 40.000 παιδιά εκτός εκπαίδευσης, ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως είπε, να πηγαίνει το παιδί του στο Yale στην Αμερική. Εντάξει τώρα, τι να... Αυτά είπε χθες την εκπομπή μας, σας λέω. Ο κάθε πατέρας, η κάθε οικογένεια, ανάλογα με το στάτους, το οικονομικό, το κοινωνικό, το μορφωτικό, αποφασίζει για... Εμείς ποτέ δεν είπαμε... Εμείς θέλουμε να κάνουμε, να δώσουμε ίσες ευκαιρίες. Θέλουμε ισότητα προς τα πάνω. Και όχι... ισοπαίδωση προς τα κάτω. Αυτή είναι η σταθερή μας πολιτική. Τα παιδιά που έμειναν όμως απ' έξω, ναι. Βλέπετε τι γίνεται και από την καταιγίδα των διαφημιστικών μηνυμάτων για ΙΕΚ, κολέγια κτλ. Θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει υπέρ αυτών των κολεγίων ή των ιδιωτικών ΙΕΚ. Η πολιτική μας είναι ταυτόχρονα... Ουσιαστικά φτιάξατε, λένε, ένα νόμο για να βοηθήσετε αυτούς.
Ταυτόχρονα, ξέρετε, με το μηχανογραφικό είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να επιλέξουν ένα δημόσιο ΙΕΚ, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι εμπράκτως και ήδη δώσαμε και θα δώσουμε χρήματα για την αναβάθμιση των δημοσίων ΙΕΚ της χώρας, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ πολύ περισσότερο περιζήτητα, είτε είναι τεχνική ηλεκτρονικών εφαρμογών, είτε είναι διάφορα πάρα πολύ ωραία γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να τα ακολουθήσουν οι νέοι μας και να έχουν επαγγελματική προοπτική με την εγγύηση του δημοσίου. Για δημόσια μιλάμε. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει πάει σε ιδιωτικό. Εμείς πιστεύουμε στην ισότιμη ανάπτυξη, στην άμυλα ανάμεσα στη δημόσια και στην ιδιωτική παιδεία. Για να μην κινδυνεύσει, να κλείσουμε με αυτό και έτσι καλά, για να μην κινδυνεύσει το μαθηματικό, έχετε κάποια πρόταση? Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξει όνομα ή και γνωστικό αντικείμενο. Αυτό θα το συζητήσουν η κοσμητεία, οι καθηγητές με το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά ξέρετε πολύ καλά ότι είχε έρθει και ο κύριος Συρίγος, ο υφυπουργός, μαζί ήμασταν στη σύσκεψη με τους καθηγητές πάνω στο Πανεπιστήμιο. Επομένως, όλο αυτά είναι προς συζήτηση. Πάντως, για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχει αριθμός μαθητών που να μπορέσουν να γίνουν φοιτητές αυτά για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Άρα θα γίνει μια ανακατανομή του χάρτη, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να σας αφήσω κι εγώ. Γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε. Ναι. Και άμα θέλετε μετά το διάλειμμα, άμα θέλετε κάτι, ευχαρίστω διάθεση. Αν υπάρξει κάτι μετά το διάλειμμα, ευχάριστο, φυσικά θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και θα σας μεταφέρουμε και κάποια στιγμή και όλα τα μηνύματα βεβαίως, που είχα κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας, που δεν προλάβα να σας τα διαβάσω. Σας ευχαριστούμε. Στη διάθεση σας, γεια σας. Να είστε καλά. Αυτά με τον κύριο Τσικαλάκια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.